Κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα αυτήν την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία εδώ μαζί σας στη Γάβδο, στο νοτιότερο σημείο όχι απλά της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρης της Υπήρου μας, της Ευρώπης. Και βρίσκομαι εδώ σήμερα για να στείλω δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα αφορά την προσήλωση της κυβέρνησής μας στη στήριξη όλων των ακριτικών περιοχών της πατρίδας μας. Έχω πει πολλές φορές ότι για εμάς δεν υπάρχουν Έλληνες δύο ταχυτήτων. Και οι συμπολίτες μας οι λίγοι που επιλέγουν να ζήσουν στα ακριτικά μέρη της πατρίδας μας, όπως εδώ πέρα στη Γάβδο, αξίζουν ξεχωριστής μέρημνας και ξεχωριστής φροντίδας και προστασίας. Ξέρω, κυρία Δήμαρχε, ότι δεν είναι εύκολη η ζωή εδώ πέρα, στη Γάβδο. Και οι γαβδιώτισσες και οι γαβδιώτες που επιλέγουν να παραμείνουν εδώ έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και έχουμε μία υποχρέωση και εμείς να στηρίξουμε το Δήμο σας και μέσα από την περιφέρεια, αλλά και μέσα από την κεντρική κυβέρνηση, έτσι ώστε τα λίγα, μικρά για εμάς, αλλά μεγάλα για εσάς, να μπορούν να γίνουν πράξη και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε αυτό το σπάνιας ομορφιάς τόπο. Αναφερθήκατε και σωστά στην ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής και περιβαλλοντικής ομορφιάς του νησιού. Και έχετε απολύτως δίκιο. Η Γάβδος είναι ένα ξεχωριστό οικοσύστημα, προστατευμένο, και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και χρέος μας είναι να χαράξουμε ένα δρόμο αρμονικής ήπιας ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός θα είναι ο λόγος για τον οποίο θα έρχονται περισσότεροι επισκέπτες στο νησί σας και οι όποιες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία, η οποία εδώ πέρα είναι παρούσα εδώ και χιλιάδες χρόνια, πρέπει και αυτή να γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να σέβεται το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάσσει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Θέλω να γνωρίζετε ότι σε αυτήν την προσπάθειά σας θα είμαστε αρρωγοί και μέσω της κεντρικής κυβέρνησης και μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και μέσα από το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον, διότι ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Αγιώτης θεωρώ ότι έχω μια ιδιαίτερη υποχρέωση απέναντι στην Γάβδο να σκύψω πάνω στα προβλήματά σας και να σας βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη εδώ πέρα στο νησί σας. Το δεύτερο μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω εδώ πέρα από την Γάβδο είναι ευρύτερο. Βρισκόμαστε, όπως είπα, στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, στο Λιβικό Πέραγος. Εδώ πέρα η ελληνική σημαία κυματίζει στη Μεσόγειο έναν τόπο, ο οποίος πρέπει να είναι τόπο ειρηνικής συνύπαρξης για όλες τις χώρες της Μεσογείου. Και θέλω να επαναλάβω εδώ πέρα από τη Γάβδο ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το πώς θα ασκήσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δύναμη ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μια δύναμη αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουμε ότι με δρόμο το διεθνές δίκαιο μπορούμε να λύνουμε τις όποιες διαφορές μας ειρηνικά. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει οριοθετώντας αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Και γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευτούμε, προκειμένου να επιλύσουμε και τις όποιες άλλες διαφορές έχουμε με τους γειτονές μας. Εδώ πέρα, δυτικά από την Γάβδο, έχουν ξεκινήσει επί δικιάς μας κυβέρνησης, μετά από πολλά χρόνια καθυστέρησης, για πρώτη φορά έρευνες για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να αξιοποιήσει. Και καλό και εδώ πέρα από την Γάβδο, όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδος, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Λιβύη, να προσέλθουν σε μία γόνιμη και ουσιαστική διαπραγμάτευση με την πατρίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με τους γεωγραφικού μας γείτονες. Όπως το κάναμε με την Αίγυπτο, μπορούμε να το κάνουμε και με την Λιβύη, από τη στιγμή που θα προκύψει στη γείτονα χώρα μία κυβέρνηση, η οποία θα έχει την εξοδότηση να συνάψει τέτοιες διεθνείς συμφωνίες.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και σε αυτόν τον δρόμο θα κινηθούμε και θα πορευθούμε ως δύναμη ειρήνης αλλά και αυτοπεποίθησης, δύναμη σταθερότητας σε μια περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Θέλω και πάλι, κυρία Δήμαρχε, να ευχηθώ σε όλους τους κατοίκους του νησιού, ειδικά στους μόνιμους κατοίκους, αυτούς που επιλέγουν να περάσουν εδώ πέρα όχι μόνο το όμορφο καλοκαίρι, αλλά και το δύσκολο χειμώνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης σε όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, απανταχού της γης, σε αυτήν την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία μας. Να είστε καλά, εύχομαι να μου δοθεί η ευκαιρία και πάλι να σας επισκεφθώ σύντομα. Δεν θα πρέπει να μεσολαβούν 26 χρόνια προκειμένου να επισκέφτεται ένας Πρωθυπουργός οποιαδήποτε περιοχή της πατρίδας μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.